Πάμε. Σταύρο. Λοιπόν, ο Σταύρος ο Χαλιάς. Ο κύριος Δημήτρης Μαλτέζος είναι ο επιχειρηματίας που σου είπα ότι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για σένα. Είναι ιδιοκτήτης της Deport. Αυτό το όνομα θα το ακούς συχνά από εδώ και μπρος. Χαίρομαι πολύ. Είχα ζητήσει να σε συναντήσω. Χάρη στον καθηγητή σου από εδώ. Λέει τα καλύτερα για σένα. Ναι. Ο Σταύρος είναι εξαιρετικό μαθηματικό μυαλό με απίστευτες δυνατότητες. Ωραία. Θα περιμένουμε λοιπόν να τις εξελίξει. Δεν θα αργήσει, αρκεί να βρει τον κατάλληλο τρόπο. Θα τον βρει. Βεβαίως και θα τον βρει. Ξέρεις, ένα δυνατό μυαλό δεν χάνεται ποτέ. Ειδικά αν βρεθεί στο κατάλληλο περιβάλλον. Για πες μου τώρα κάτι, πώς και ασχοληθείς με τα μαθηματικά, μόνος ή σε κόλλησε κανένας? Τι σημασία έχει? Έτσι ρωτάω, από στατιστικό ενδιαφέρον. Υπάρχει κάποιος μαθηματικός στην οικογένεια? Υπήρχε. Και πέθανε? Όχι, έφυγε. Με συγχωρείτε τώρα, πρέπει να φύγω. Ναι, συγχαρητήρια και για τον μπάσκετ, σε είδα πριν, πολύ καλός. Μπράβο. Και στα μαθηματικά και στο μπάσκετ ταλέντο. Κάτι εγώ έτσι ήμουν, σε αυτά τα δύο έσχιζα. Ναι, χάρηκα. Γεια σας. Γεια. Όχι, εγώ και τα λέμε. Έγινε. Τι έγινε, γνώρισες τον καινούριο? Ναι. Και, πώς σου φάνηκε? Μια χαρά, συμπαθητικός, λίγο έξω από τα νερά του, αλλά θα τα βρει. Για πες μας, τι έγινε, πώς πήγε ο αγώνας? Μπορούσε και καλύτερα. Ήμασταν λίγο ασυντόνιστοι, δεν είχαμε βρει το ρυθμό μας. Αλλά εντάξει, ουσιαστικά τους τη χαρίσαμε την νίκη. Έτσι, αυτό θα λες. Τους τη χαρίσαμε την νίκη. Δεν θα λες ποτέ έχασα. Ποτέ. Γεια σου. Γεια.